Όχι, όχι, βέβαια. Όχι, καμία σχέση. Με κάτι φίλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων είναι η δουλειά τους. Είχα μιλήσει μια ώρα πριν και είχα μείνει με αυτή την εντύπωση. Αυτό ήταν και το μοναδικό. Δηλαδή είχε δίκιο απόλυτο ο κύριος Χατζηνικολάου σε εκείνο το σημείο. Στα άλλα όλα είχε λάθος. Κάτι να πω. Άρα, Αντρέα, αν μου επιτρέπεις, ναι, Γιώργο. Εννοείται, Μαρία. Η Μαρία, είμαι καλή σου μέρα. Είμαστε όλοι μαζί και εδώ στον Αντρέα. Και συμφωνούμε όλοι ότι η χθεσινή ήταν μια συντριπτική ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ, σωστά. Μαρία, σε βλέπω επανεγυρίζεις για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί. Τώρα να σου πω τι γίνεται. Άκου, Αντρέα μου, τώρα άκου να δεις πώς θα το πάμε το έργο αυτή τη φορά. Επειδή εμείς οι δύο έχουμε αντιπαρατεθεί τηλεοπτικώς πολλές φορές, λέω να κάνουμε τη διαφορά σήμερα και να μην γίνει τίποτα. Τι λες? Μέσα, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έχεις πετάξει ακουστικά, τα έχεις κάνει όλα αυτά σε όποιο κανάλι κι αν είμαι. Πολλές φορές. Λέω να κάνουμε μια κανονική συζήτηση. Εκπομπή, όταν έκανες εκπομπή στο Sky. Ωραία. Και τα επειδή εδώ είμαι στον σένα, Αντένα και έκανες τα ίδια και με τον Παπαδάκη, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελες να συζητήσουμε πολιτικά και σοβαρά. Εσύ το κράτησες Μανιάτικο. Θα ήθελες να συζητήσουμε. Μανιάτικο, πώς αφού καλείσαι σε όλες τις εκπομπές που είμαι και εγώ, Αντρέα? Αυτό δεν Μανιάτικο, είναι άλλο. Άρα μανιά, είναι μια μανιά, συντριπτική ταυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ και μια συντριπτική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία και δεν τίθεται ζήτημα πανηγυρισμού εδώ. Μιλάμε για απλή λογική και νούμερα. Βεβαίως. Είναι μια πολύ μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αναμφίβολα. Θεωρώ ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή, ναι, κανένας δεν περίμενε ότι θα ξεπεράσει και το ποσοστό που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Αν δείτε όμως την πολυδιάσπαση της ψήφου και κυρίως προς τα αριστερά, υπάρχουν διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και στο ΚΚΕ, από ό,τι φαίνεται και στο ΜΕΡΑ25. Πάντως, Ανδρέα, τέτοια μεγάλη διαφορά στα δύο πρώτα κόμματα, νομίζω είχαμε να δούμε από την νίκη του Καραμαλή, του παππού Καραμαλή, στο Μαύρο με την Ένωση, δηλαδή 54-20-30 ποσοστά τότε.